Κώστα τον Τριαντάφυλλο στην γραμμή μας. Να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από το πρωί που κυκλοφόρησαν τα δημοσιεύματα, μάλλον από χθες το βράδυ, έχουν γύρει ζητήματα νομιμότητας, λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο όλο αυτό λένε είναι νόμιμο, δηλαδή να κλείσει σε μια τέτοια περίπτωση ένας δημόσιος δρόμος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο γύρει το Υπουργείο Μετανάστευσης, και λένε ότι εκεί δραστηριοποιούνται, λέει, λατομία, επιχειρήσεις, το Καρνάγιο και αυτά. Οπότε λέει πώς θα τους απαγορεύσει την είσοδο. Βέβαια, το άλλο ερώτημα είναι κατεβασμένη η μπάρα. Ναι, έτσι λέει, σε περίπτωση που επιχειρηθεί κάτι από την πλευρά του Υπουργείου στο Θόλος. Ναι. Τώρα, έχουμε μαζί μας τον Κώστα Τριαντάφυλλο, τον οποίο και καλησπέριζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας εξηγήσει το σκεπτικό της χθεσινής του εισήγησης, γιατί ήταν ο κύριος εισηγητής του θέματος, συγγνώμη, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να απαντήσουμε και στα ζητήματα νομιμότητας που υπάρχουν στο τραπέζι και από την Δημοτική Αρχή και από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Κύριε Τριαντάφυλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης. Το αναφέρεται προηγουμένως, κύριε Θήκαρη, η συγκεκριμένη απόφαση που υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή, ο Δήμος Χίου είναι ιδιοκτήτης αδιαφυσβήτητος, τουλάχιστον στο τμήμα το οποίο γειτνιάζει με την επαρχιακή οδό Χίου Καρδαμήλων. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι, στο πρόσωπο προς το δρόμο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Χίου ως ιδιοκτήτης θα τοποθετήσει μια περίφραξη. Αυτό έχει νόμιμο δικαίωμα ο ιδιοκτήτης κάθε φορά να το πράττει. Θα τελεστεί με την απόλυτη νομιμότητα, όπως θα γίνει σε οποιοδήποτε άλλου κυρίου το ακίνητο, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα κατοχυρώσει ο Δήμος Χίου ότι βρίσκεται στην περιοχή. Mm-hmm. Ότι δίνει το παρόν, ότι πέρα από τις δικαστικές ενέργειες οι οποίες γίνονται και οι οποίες εμείς αισιοδοξούμε ότι θα ευδοκιμήσουν, δίνει και το παρόν εμπράκτος, στέλνοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους των περιοχών που αυτή τη στιγμή είναι ανάστατοι. Κατοχυρώνω λοιπόν ότι νομιμότατα το ακίνητο αυτό του ανήκει και επομένως οποιοδήποτε συζητά για οτιδήποτε άλλο κάνει ο ίδιος λάθος. Τώρα αναφερθήκατε σε σχέση με τον δρόμο. Σωστό. Ο δρόμος προφανώς θα μείνει ανοιχτός προκειμένου να γίνεται η χρήση από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίες, θυμίζω, μισθώνουν από το Δήμο Χίου τις εκτάσεις τους. Mm-hmm. Το θυμίζω αυτό για όποιον δεν το θυμάται. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει έγγραφο του Δήμου Χίου, είναι πάρα πολύ απλό να το διαπιστώσει και κανείς αν κάνει οποιαδήποτε έρευνα, ότι ο δρόμος ο οποίος ξεκινάει από την επαρχιακή οδό και πηγαίνει προς τις επιχειρήσεις, προς τα ανατολικά, είναι ιδιωτικός, ανήκων στην ιδιωτική έκταση που ανήκει στο Δήμο Χίου, στο ακίνητο το συγκεκριμένο. Δεν είναι δημόσιος, δεν είναι κοινόχρηστος. Θυμίζω, αυτό σημαίνει, και το θυμίζω για όσοι μας ακούν, και ίσως να μην το ξέρουν αυτό το νομικό, ότι κοινόχρηστος καθίσταται ένας δρόμος, εάν υπάρχει στην ερωτογραφία του 4562, δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος, εάν έχει γίνει ρηματόμηση, δεν έχει γίνει ρηματόμηση, και αν έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη του. Δεν έχει παραχωρηθεί από το δημοσίου σε κοινή χρήση ο συγκεκριμένος. Όμως είναι ένας ιδιωτικός δρόμος και ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να δίνει πρόσβαση σε γείτονες, έχει δικαίωμα να δίνει πρόσβαση σε μισθωτές του. Έχει δικαίωμα όμως και να απαγορεύσει την πρόσβαση όταν κάποιος είναι αντίδικός του και επιχειρεί ενέργειες με τις οποίες δεν συμφωνεί. Άρα αυτό το οποίο ο κύριε Τριαντάφυλλε λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι υπάρχουν ζητήματα του ποινικού κώδικα, είναι κάτι το οποίο καταρρύπτεται στην πράξη. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα σε ποιο άρθρο του ποινικού κώδικα αναφέρεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι πηγές του. Διάβασα όμως ότι αναφέρεται σε κάποιον δημόσιο δρόμο. Mm-hmm. Δεν έχουμε δημόσιο δρόμο μέσα στο ακίνητο του Δήμου Χίου, και αυτό με μια απλή γνωμάτευση, χωρίς πολλά έξοδα, μπορεί να τη γνωματεύσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης οποιοδήποτε δικηγόρος οποιοδήποτε βαθμού. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες νομικές γνώσεις γι' αυτό, αρκεί να διαβάσει μια απόφαση του Ορίου Πάγου και να καταλάβει κανείς αν είναι ο συγκεκριμένος δρόμος ιδιωτικός του Δήμου Χίου ή αν είναι κοινόχρηστος ο συγκεκριμένος δρόμος και επομένως καθίσταται δημόσιος. Θυμίζω ότι έχετε στη διάθεσή σας και έγγραφο του Δήμου Χίου,
που τοποθετεί το συγκεκριμένο δρόμο. Έχει δοθεί προς τη συντονιστική με αίτηση του κ. Αγιορμούση και του κ. Νύχτα. Έγινε γνωστό χθες αυτό το έγγραφο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θυμίζω. Ναι, κατατέθηκε και από τον κ. Καραβασίλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. που λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι εντός του ακινήτου του Δημοχείου και θυμίζω ότι δεν έχει αφισβητηθεί η κυριότητα του συγκεκριμένου τμήματος του ακινήτου από το ελληνικό δημόσιο mm-hmm. και επομένως είναι ιδιωτικός δημοτικός δρόμος. Άρα, αυτό λέει πρακτικά τώρα για να το καταλήξουμε, κύριε Τριαντάφυλλε. Ναι, ίσως μιλήσαμε και πολύ νομικά τώρα, αλλά. Όχι. Τα τεχνικά κομμάτια καμιά φορά έχει νόημα. Ναι. Σωστό. Για να το καταλήξουμε, σημαίνει τι? Ότι στην περίπτωση, για παράδειγμα, που επιχειρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από το Υπουργείο Μετανάστευσης η διέλευση, για παράδειγμα, βαρέων οχημάτων, η διέλευση μάτι οτιδήποτε άλλο, μπορεί αυτός ο δρόμος, αυτή η μπάρα απαγόρευση κυκλοφορίας να κλείσει χωρίς να υπάρχουν άλλα θέματα? Ναι, οποιοδήποτε ακίνητο μπορεί να κλείσει και το συγκεκριμένο μπορεί να κλείσει εφόσον υπάρχει περίφραξη. Μάλιστα. Επομένως θα ξεκινήσω από την αρχή. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει περίφραξη. Για να γίνει περίφραξη υπάρχει ήδη προγραμματισμένο από σήμερα το πρωί ραντεβού για την Τρίτη, ούτως ώστε να συζητηθεί και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλλά και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ο τρόπος και πώς τελικά θα γίνει αυτή η περίφραξη στο πρόσωπο με την επαρχιακή οδό. Yes. Δεύτερον, εάν εκτελεστεί αυτό που εμείς μιλούμε για μια απλή περίφραξη, δεν μιλάμε για καμιά υπερκατασκευή, mm-hmm. μια απλή περίφραξη που να μην είναι και πολύ οχλήρη στο μάτι, mm-hmm. και ενδεχομένως η μπάρα να μπορούσε να αντικατασταθεί ενδεχομένως με μια αλυσίδα ή οτιδήποτε τέτοιο, θα δούμε, mm-hmm. θα δούμε τι θα μας προτείνουν και τεχνικές υπηρεσίες. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα κατασκευαστεί αυτή η συγκεκριμένη περίφραξη, ο οποιοσδήποτε γείτονας θέλει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία, πρέπει να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό. Ποια είναι η νόμιμη οδός? Δεν μπορείς να περάσεις πάνω από την περίφραξη του γείτονά σου. Πρέπει να ζητήσεις την άδεια του δικαστηρίου, να αιτιολογήσεις για ποιο λόγο τη ζητάς και να κινηθείς σύμφωνα με αυτά που θα σε συμβουλέψουν οι νομικοί σου σύμβουλοι. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος Χίου και οι πολίτες της Χίου και οι δημότες της Χίου, που στη συντηρητική τους πλειοψηφία διαφωνούν με τη συγκεκριμένη κατασκευή της υπερδομής, νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνουν τα επιχειρήματα που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος. Η πρώτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα του γεωγραφικού περιορισμού, mm-hmm. και η δεύτερη απόφαση για την υπερδομή στο ΕΠΟΣ. Και οι δύο αυτές αποφάσεις έχουν δικαιώσει μέχρι στιγμής τους ισχυρισμούς, την άποψη της συντηρητικής πλειοψηφίας της τοπικής μας κοινωνίας. Τη δικαίωσαν βέβαια κατόπιν εορτής, έτσι. Στην περίπτωση εννοώ του ΕΠΟΣ έγινε το χιλιοζύμι, έγινε, είχαμε τις επιθέσεις. Έχετε από τα μάτια κτλ. Συνήθως κατόπιν εορτής δεν γίνονται Να μην φτάσουμε εκεί, Είναι το θέμα. Λοιπόν το προλαμβάνει. Είναι πάντοτε πολύ σημαντικό. Ο Δήμος Χίου με τη χθεσινή του απόφαση λοιπόν προλαμβάνει και λέει mm-hmm. ότι ας έρθει όποιος θέλει να διατυπώσει τα επιχείρηματά του, να μας πει πού στηρίζει την ανέγερση πάνω στη σχολική περιουσία και ας κρυφθεί και το συγκεκριμένο αίτημά του με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είμαστε εμείς να ακολουθούμε, mm-hmm. αλλά θα προηγηθεί μια ενέργεια από κάποιον άλλον. Τρόποι υπάρχουν, όμως πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός. Η λογική κουβαλάω δυνάμεις αστυνομικές ή απειλώ με μηνύσεις κόσμο ή αυτό είναι δημόσιος δρόμος και δεν είναι ιδιωτικός. Αυτού του είδους οι απειλές mm-hmm. σε μια ένομη τάξη από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν νομίζω ότι ευσταθούν. Η λογική είναι ότι εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση επί της κυριότητας ενός ακινήτου, πρώτα πρέπει να επιληφθεί αυτή η αμφισβήτηση με τον τρόπο τον οποίο προβλέπει η ένομη μας τάξη. Πρώτα mm-hmm. πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα, τα επιμέρους, τα οποία έχουν τεθεί υπόψη των δικαστικών αρχών της χώρας και μετά, εφόσον δεν ευδοκιμήσουν οι δικές μας απόψεις, εφόσον τα δικά μας επιχειρήματα δεν ευδοκιμήσουν, mm-hmm. εφόσον η τοπική κοινωνία έχει λάθος 120 χρόνια ότι αυτό ανήκε και ανήκει στη σχολική περιουσία και στο Δήμο Χίου, τότε και οι πρόεδροι πρωτοδικών από το 1929 που έχουν κρίνει αναλόγως, τότε προφανώς και θα έχει δικαίωμα να προχωρήσει. Σωστή. Μέχρι τότε όμως δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρήσει κάτι το οποίο δεν θα έχει ως βάση το νόμο, το Σύνταγμα και το δίκαιο όπως ευρύτερα έχει εκφραστεί στις δυτικές δημοκρατίες. Μάλιστα. Καλώς, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Απόγευμα. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ο οποίος έδωσε τις απαντήσεις τις οποίες ζητούσαμε
σχετικά με το θέμα. Εντάξει, του βέβαια τρόμου τώρα στο, από στο θόλος. Ένα δικηγόρο δεν περιμένεις και κάποια πρόταση που να μην έχει σύνομες ενέργειες. Δηλαδή, εγώ αυτό σκέφτηκα. Προφανέστατα. Όταν διαβάσει την πρόταση. Ναι, εννοείται ότι το έχει ψάξει ο Σιμώνα. Φαντάστηκα, μπράβο, ότι το έχει ψάξει, αλλά, ξέρει που να ψάξει, ξέρει τι να δει. Κάτσε, θα τα δούμε όλε στο αμέσω. Είναι και λίγο εξειδικευμένε γνώσει για μα. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.